Ολυμπιακό, αποχωρήσει και μεταγραφικέ κινήσει εν ώψη τη νέα σεζόν. Η απώλεια του πρωταθλήματο από τον Παναθηναϊκό γεμίζει με στεναχώρια τον κόσμο του Ολυμπιακού, δημιουργώντα ένα αίσθημα απογοήτευση αλλά και αποφασιστικότητα για τη νέα σεζόν. Το τέλο των αγωνιστικών υποχρεώσεων σηματοδοτεί την έναρξη τη μεταγραφική περίοδου, μια περίοδο γεμάτη προκλήσει και ευκαιρίε. Ωστόσο, το αποτέλεσμα τη σεζόν δεν θα επηρεάσει τι προτεραιότητε του Γιώργου Μπαρτζόκα και των μπάτζε των Αγγελόπουλων, οι οποίοι παραμένουν προσιλωμένοι στο στόχο τη δημιουργία μια δυνατή και ανταγωνιστική ομάδα. Αποχωρήσει και ερωτηματικά. Με τι αποχωρήσει των Γκάναν και Σίγμα να είναι ήδη επιβεβαιωμένε, δεν κατάφεραν να προσφέρουν σταθερότητα και ποιότητα στην ομάδα, οδηγώντα τη λήψη τη απόφαση για αποχώρησή του και η ομάδα ετοιμάζεται για σημαντικέ αλλαγέ. Ένα σημαντικό ερωτηματικό παραμένει η περίπτωση του Ιγνά Υπάρχει η πιθανότητα να παραχωρηθεί είτε ω ανταλλαγή είτε ω δανεικό, αν και ακόμα δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Το μέλλον του Μπραντέικη θα εξαρτηθεί από τι προσθήκε που θα γίνουν και από τι ανάγκε τη ομάδα. Με σωστή προετοιμασία, καθώ δεν θα συμμετάσχει με την εθνική Λιθουανία, πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο παίκτη. Σταθερό Μεταγραφικό Πλάνο: Το μεταγραφικό πλάνο του Ολυμπιακού παραμένει σταθερό και στοχευμένο. Η ομάδα δεν επιδιώκει μεγάλε και εντυπωσιακέ μεταγραφέ, αλλά έχει ήδη επιλέξει του στόχου τη και έχουν ξεκινήσει οι πρώτε διερευνητικέ συνομιλίε. Ο Λορέντζο Μπράουν είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, αλλά υπάρχει έντονο ανταγωνισμό από πολλέ ομάδε. Ο Μπράουν είναι γνωστό για τι ηγετικέ του ικανότητε και την ικανότητα να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού, χαρακτηριστικά που θα ενίσχυαν σημαντικά τον Ολυμπιακό. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ένα παλιό γνώριμο τη ομάδα, παραμένει στο στόχαστρο, καθώ η εμπειρία του και η γνώση του για την ομάδα τον καθιστούν ιδανική επιλογή για την ενίσχυση τη περιφέρεια. Ο Κρι Τζόουν, γνωστό για την ταχύτητα και την επιθετικότητά του, είναι επίση μια επιλογή που εξετάζεται σοβαρά. Ο Τζόρνταν Λόιν, με την ικανότητά του να σκοράρει από κάθε σημείο του γηπέδου, θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικέ λύσει στην επίθεση. Ο Will Clyburn, ένας παίκτης με εξαιρετική αθλητικότητα και εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague, αποτελεί ακόμα μία ενδιαφέρουσα περίπτωση που θα μπορούσε να προσφέρει πολλαπλές λύσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Το όνομα του Kevin Padder επίσης προτάθηκε, αλλά δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες για την περίπτωση αυτή και είναι αρκετά δύσκολο να αφήσει την παρτιζάν. Πρόσφατα, στη λίστα προστέθηκε και ο Μάρκου Howard ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Πασκόνια μέχρι το 2028 και είναι απίθανο να τον αποδεσμεύσει ο Κεχερέτα έστω και με κάποιο αντάλλαγμα, δεδομένη της αξίας του και του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της ομάδας. Η ιδιαίτερη περίπτωση του Βεζένκοφ Η περίπτωση του Σάσα Βεζένκοφ είναι ξεχωριστή, καθώς αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο NBA. Το ζήτημα είναι αν θα τον αφήσουν ελεύθερο μετά από trade που επίκειται, σε αυτή την περίπτωση, θα γίνουν ενέργειες για τον επαναπατρισμό του, ο οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και μετά τα Χριστούγεννα. Ο Βεζένκοφ είναι ένα από του πιο πολύτιμου παίκτε του Ολυμπιακού και η επιστροφή του θα επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα τη ομάδα. Στήριξη από τον κόσμο. Ο κόσμο του Ολυμπιακού, παρά την απογοήτευση από την απώλεια του πρωταθλήματο, στηρίζει τι επιλογέ τη διοίκηση. Οι φίλαθλοι εμπιστεύονται το πλάνο τη ομάδα και περιμένουν με ενδιαφέρον τι εξελίξει στη μεταγραφική περίοδο. Υπάρχουν φωνέ που θέλουν την οικονομική υπέρβαση και αυτό δείχνει υγεία, αλλά δύσκολα θα εισακουστούν. Ο Ολυμπιακό προχωρά με σταθερά βήματα στην ενίσχυση του ρόστερ του, με στόχο να παραμείνει ανταγωνιστικό τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Οι επόμενε εβδομάδε θα είναι κρίσιμε για την ολοκλήρωση των μεταγραφών και την οριστική διαμόρφωση του ρόστερ για τη νέα σεζόν.